Στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε η γη, ούτε ο αέρας, ούτε τα αστέρια, μήτε το σύμπαν. Και την ίδια στιγμή όλα υπήρχαν μαζί, συγκεντρωμένα σε ένα και μόνο σημείο. Και όλα μέσα σε αυτό το σημείο στριμώχνονταν και σμπρώχνονταν και δεν χωρούσανε, ώσπου μια μέρα αυτό το σημείο έσκασε. Και όλα πετάχτηκαν μακριά και άρχισαν να τρέχουν γρήγορα. Τόσο γρήγορα που ακόμα και σήμερα ακόμα λένε. Με λένε Άννα και είμαι πράσινος πράκτορας. Τι είναι αυτό? Οι Πράσινοι Πράκτορες είναι ένα πρόγραμμα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, το οποίο τρέχουμε φέτος σε 6 σχολεία της Αθήνας. Εμείς θέλησαμε να μπούμε μέσα στην τάξη και να δώσουμε στα παιδιά όλη τη γνώση, όλη την επιστήμη πίσω από τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα και στη συνέχεια να ζητήσουμε τις δικές τους ιδέες για το τι αυτά μπορούν να κάνουν ώστε να μειώσουν την ενέργειά τους. Πού βρίσκουν οι ζωντανοί οργανισμοί την ενέργεια? Από τον ήλιο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως θέμα την ενέργεια. Μία έννοια η οποία αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολο να την κατανοήσουν οι μαθητές. Και αυτό έχει διαπιστωθεί και μέσα από τα προγράμματα, τα αναλυτικά του σχολείου. Για να ξεπεράσουμε εμείς αυτό το πρόβλημα, έπρεπε να το φέρουμε στα μέτρα τους. Όλα τα φυτοφάγα ζώα που τρέφονται από φυτά, με την τροφή τους παίρνουν όλη την ενέργεια που είναι απαραίτητη για να κάνουν ό,τι κάνουν τα ζώα. Για να πετάξουν, για να ζουζουνίσουν, για να τρέξουν, για να σκαρφαλώσουν, για να κλωτσίσουν, να μουγκανίσουν, να μουγκρίσουν, να παίξουν. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία το να έχω επαφή με παιδιά μικρότερης ηλικίας, της 6ης Δημοτικού. Με ενθουσίασε πάρα πολύ η υποδοχή που μας έδειχναν κάθε φορά που πηγαίναμε στα σχολεία. Από όταν μας βλέπαν στους διαδρόμους, δηλαδή αρχίσαν να φωνάζουν, ήρθαν οι Πράσινοι Πράκτορες, ήταν υπερβολικά ενθουσιασμένα. Δεν είχε μόνο την επιστήμη έτσι στεγνά, χωρίς ενδιαφέρον. Ήταν πολύ διασκεδαστικό και για μας και για τα παιδιά. Η πρώτη ενότητα αφορούσε τους νόμους της θερμοδυναμικής, που είναι απαραίτητο τα παιδιά να γνωρίσουν για να μιλήσουμε για ενέργεια. Η δεύτερη είχε να κάνει με την χρήση της ενέργειας στην καθημερινότητά τους. Αυτό έκανε αμέσως την έννοια πολύ άμεση για αυτούς. Όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, από την ώρα που ξυπνούν μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούν, αλλά επίσης και σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, άρα και πολιτικό, που είναι πολύ σημαντικό. Και το τρίτο κομμάτι φυσικά αφορούσε τις επιπτώσεις της κατάχρησης της ενέργειας, άρα μιλήσαμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή. Και ζητήσαμε από τα παιδιά αυτές τις ιδέες τους να τις κάνουν πράξη και να ελέγξουν εάν μπορούν ή δεν μπορούν να μειώσουν την ενέργειά τους. Πώς θα ελέγξουν αυτή την εφαρμογή? Χρησιμοποιώντας ενεργειακούς μετρητές που είναι ήδη εγκατεστημένοι σε αυτά τα σχολεία. Η καταγραφή των ενεργειακών δεδομένων των καταναλώσεων στα σχολεία γίνεται με τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην οθόνη εμφανίζονται οι αυξομοιώσεις της κατανάλωσης της ενέργειας και με τη βοήθεια ενός data logger της Intelen, τα δεδομένα αποστέλλονται μέσω του πρωτοκόλλου IPv6 στο ίντερνετ για να μπορούν οι χρήστες να τα βλέπουν σε πραγματικό χρόνο. Η Intelen ιδρύθηκε το 2010. Είναι μια εταιρεία ενεργειακής πληροφορικής που εξειδικεύεται στην καταγραφή και ανάλυση ενεργειακών καταναλώσεων σε πραγματικό χρόνο. Συμμετέχει σε αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα, ένα εκ των οποίων είναι και το Gen6. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού τρέχουμε τον ελληνικό πιλότο σε συνεργασία με το ΙΤΗ και την ΕΔΕΤ. Στόχος του ελληνικού πιλότου είναι η εγκατάσταση 50 έξυπνων ενεργειακών μετρητών σε σχολεία της Αττικής, της Αχαΐας και της Κορινθίας, με σκοπό την καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο και την αποστολή των δεδομένων αυτών μέσω πρωτοκόλλου IPv6 στο ίντερνετ. Η ενέργεια ταξιδεύει από τον ήλιο ως τη γη. Λίγη ενέργεια δεσμεύουν φυτικοί οργανισμοί. Όλα ξεκίνησαν ένα βράδυ όπου είδα την αγγελία για τις υποτροφίες από το Ίδρυμα Αγγελοπούλου. Είναι η υποτροφία Αγγελόπουλος CGIU Fellowship.
Οπότε όλα ξεκίνησαν όταν προς μεγάλη μου χαρά πήρα αυτή την υποτροφία και έπειτα όταν φέραμε όλη αυτή την τεχνογνωσία στην Αθήνα, ξεκίνησα να κοιτάω στο δίκτυό μου για να ανακαλύψω με ποιους ανθρώπους και με ποιους φορείς θα μπορούσα να συνεργαστώ. Η SAICO είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικός. Το SAICO βγαίνει από το Science Communication, γιατί υπάρχουν μερικές συγχύσεις πότε πότε. Και όταν το είπα στην ομάδα, είχαν όλοι μια πάρα πολύ ζεστή αντιμετώπιση και το αναλάβαμε. Στη συνέχεια ήξερα ότι το Βρετανικό Συμβούλιο έχει μια πολύ μακριά παράδοση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και με μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι δέχονται να συνεργαστούν μαζί μας. Έπειτα μου έλειπε ένας partner, ένας συνεργάτης, ο οποίος να αφορά τον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Και έτσι, γνωρίζοντας την εκπληκτική δουλειά που κάνει η Intelen, τους απευθύνθηκα και με μεγάλη μου χαρά είδα ότι είχαν ήδη ξεκινήσει ένα πρόγραμμα που έχουν εγκαταστήσει ενεργειακούς μετρητές και έτσι επιδιώξαμε μία συνέργεια και πήγαμε σε 6 από τα σχολεία αυτά της Intelen. Έπειτα και σε άλλα προγράμματα έχουμε συνεργαστεί με την εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση και έτσι γίνανε και αυτοί partner και χτίσαμε έτσι μια πάρα πολύ δυνατή συμμαχία με τους πράσινους πράκτορες. Η πράσινη πρακτορική ομάδα μας αποτελείται από μια σειρά από κοπέλες με ξεχωριστά ταλέντα και ενδιαφέρον πάνω στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Φυσικοί βιολόγοι, οι οποίες έχουν και την ειδικότητα αλλά και την αγάπη για τη μετάδοση. Και αυτό φαίνεται, έχει λειτουργήσει πολύ όμορφα στα σχολεία. Τα παιδιά ανυπομονούν να μας βλέπουν. Μπαίνουμε μέσα και λέμε «Γεια σας πράκτορες» και από κάτω αμέσως απαντάνε «Γεια σας πράκτορες». Δείχνουμε όλοι τις μυστικές μας ταυτότητες έτσι σαν σημείο χαιρετισμού. Πολύ πολύ μικρό μέρος της ενέργειας που φτάνει στη Γη, τα φυτά μπορούν και το απορροφούν. Είδαμε πολύ ωραία έργα, έργα που είχαν φτιάξει ολόκληρο βιβλίο με τις σκέψεις τους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, άλλα έργα που είχαν φτιάξει η μακέτα, αυτό το έργο με το χωνάκι παγωτό από την κλιματική αλλαγή. Είχαν πολύ ωραίες προσεγγίσεις του θέματος οι μαθητές. Μπαίνουν σε έναν ρόλο αυτών των πρακτόρων που προσπαθούν να μάθουν περισσότερα πράγματα για το θέμα των πηγών ενέργειας, των μετατροπών τους, το προσεγγίζουν σταδιακά σαν μικροί ερευνητές. Διαπίστωσα ότι μετά την τελευταία μας επίσκεψη, τα παιδιά είχαν ήδη βρει τους τρόπους με τους οποίους μας πρότειναν να αλλάξουν τη ζωή τους όχι μόνο σε επίπεδο αποφάσεων που έχει να κάνει με την κοινωνία, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά κυρίως είχαν την πρόθεση να αλλάξουν την καθημερινή του ζωή. Και αυτό εμένα και όλη μας την ομάδα μας ικανοποίησε πάρα πολύ. Και όλο αυτό για να το επιβραβεύσουμε στο τέλος, θεσπίσαμε και ένα βραβείο, το βραβείο του σχολείου, που θα καταφέρει να μειώσει περισσότερο την κατανάλωση της ενέργειάς του.